Αν βγείτε σε έναν χώρο, είναι μια καλή ευκαιρία να μάθουμε πολλά. Ποιο μίλησε με ποιον, ποιο δεν αντάλλαξε ματιά με τον άλλον και ποιο γύρισε την πλάτη σε ποιον. Γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει αγάπη. Δημήτρα Γινίτη και η Μαρία Ηλιάκη στην πρώτη του συνάντηση μετά το τέλος συνεργασίας του στο Δέστε Τους. Η συμμαχία μου Τσινά Ηλιάκη έθεσε εκτός εκπομπής στη Δημήτρα Γινίτη, το καλοκαίρι πέρασε και να που συναντήθηκαν. Είχαν ακουστεί πολλά για τις σχέσεις με τη Δημήτρα Γινίτη. Ναι, αλλά δεν ισχύει κάτι. Οπότε τώρα που θα τη δω, όλα μια χαρά πάλι. Θα πάμε μέσα να δούμε τα φιλικά. Με τον Μάκη που νέντι τα έλεγε η Μαρία Ηλιάκη όλο το βράδυ. Την καρέκλα της δίπλα στην καρέκλα της Δημήτρας Γινίτη δεν την είδαμε. Η Ελεονόρα Μελέτη ανανεωμένη και λαμπερή, έτοιμη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με τον αρχισυντάκτη της Θέμη Μάλη, με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια μας μετέφερε το κλίμα της βραδιάς. Μεταξύ μας την ευχηθούμε. Καλή σεζόν λέμε όλοι και όποιον πάρει ο χάρος. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα. Έχεις πάντα να μάθεις κάτι και να βρεις κάτι ενδιαφέρον. Να τα πω όμως τι. Είδα πριν, συζητάγατε με την κυρία Μελέτη, τι λέγατε. Μιλούσαμε για το καλοκαίρι. Το ίδιο πλατό δεν το μοιράζονται φέτος Κατερίνα Καραβάτου, Κλεοπάτρα Πατλάκη. Το ίδιο τραπέζι όμως το μοιράστηκαν. Είναι κάτι που το είχα ανάγκη, το ήθελα, οπότε το έκανα. Δεν ήταν κάτι μια παρόρμηση, ήταν κάτι που το σκέφτηκα πολύ καλά. Οπότε είμαι καλά. Δεν τα βρήκα για χύψη ο μέγα λόγος με το κανάλι. Από εκεί πέρα, no hard feelings και όλα θα πάνε καλά για όλους. Τώρα να, την έχω δίπλα μου και αγαπιόμαστε αυτά. Γιατί πάνω απ' όλα όλοι αγαπιούνται με όλους. Σε εβδομάδα εξελίξεων μπαίνει η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και της Facebook.